κεφάλι τώρα της τρομοκρατίας αναπηδά και ξαναγεννιέται, λέτε. Και γιατί αυτό μπορεί να σχετιστεί με τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν, με τα όσα συμβαίνουν στην Συρία? Είναι καρχάς μια πρώτη εκτίμηση. Με βάση τις πληροφορίες οι οποίες έχουν διαρρεύσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τα διεθνή μέσα μαζικής επικοινωνίας, είναι η πρώτη τρομοκρατική επίθεση στη σύγχρονη ιστορία της τρομοκρατίας, όπου έχουν περάσει τόσες πολλές ώρες και δεν έχουν απαντηθεί τα τρία κλασικά ερωτήματα στην ανάλυση μιας τρομοκρατικής επίθεσης. Πού είναι ποια αυτά τα ερωτήματα? Το πρώτο είναι ποιος, το δεύτερο πώς και το τρίτο γιατί. Δηλαδή, ποια είναι η τρομοκρατική οργάνωση, πώς έγινε η τρομοκρατική επίθεση και για ποιον σκοπό έγινε η τρομοκρατική επίθεση. Αν και ο πρόεδρος Ομπάμα έχει αποφύγει να χρησιμοποιήσει τον όρο τρομοκρατία, εντούτοις, διότι προφανώς να έχει υπόψη του ότι μπορεί να μην είναι και οι Ισλαμιστές πίσω από αυτήν την τρομοκρατική επίθεση. Μπορεί να είναι και Αμερικανοί δηλαδή. Μπορεί να είναι Αμερικανοί, οι οποίοι αν είναι αποσπασματική η κίνηση, και αυτή τη στιγμή που είναι αποσπασματική, είναι μεν τρομοκρατική επίθεση εφόσον στρέφεται εναντίον αμάχων πολιτών σε καιρόν ειρήνης, αλλά μπορεί να μην έχει συγκεκριμένους πολιτικούς σκοπούς και δεύτερον να μην μιλούμε για μια συγκροτημένη και οργανωμένη ομάδα όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις διεθνούς τρομοκρατίας. Όμως βλέπουμε ότι η συγκεκριμένη μέρα η οποία επελέχθη να γίνει αυτή η τρομοκρατική ενέργεια είναι η μέρα, η Patriot Day, η μέρα η οποία διασυνδέεται με την, έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για την Αμερικανική ιστορία, διασυνδέεται με την γέννηση του Αμερικανικού Έθνους, με έναν αθλητικό γεγονός το οποίο είναι θεσμοθετημένο από τα αρχαιότερα στην ιστορία της Αμερικανικής, του Αμερικανικού αθλητισμού. Αλλά και έχει έθνους. Σημειολογία, λέτε, έχει και σημειολογία, η επιλογή μάλιστα. Της μέρας και η επιλογή του γεγονότος. Ναι, αν αυτά... αν αποδειχτεί, δύο είναι τα ενδεχόμενα, κύριε Τσουρούλη. Είτε είναι Ισλαμική η οργάνωση, που αν συμβαίνει αυτόν, αποδεικνύεται ότι όλα τα μέτρα και όλος ο πόλεμος, τα μέτρα τα οποία έλαβαν οι Αμερικανοί και ο πόλεμος εναντίον της τρομοκρατίας έχει αποτύχει, διότι αν συμβαίνει αυτόν, τότε μπορούσαν να χτυπήσουν με σχετική ευκολία σε έναν μαζικό στόχο όπως αυτός. Ακόμα και αν στην εξίσωση, συμπληρώνω, δεν περιλαμβάνεται ο Οσάμα Μπιν Λάντεν, έτσι. Ναι, δεν έχει. Η Αλ-Κάιντα πλέον τελείωσε όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Μπορεί να είναι παρακλάδια τα οποία ενεργούν μόνα τους. Αν όμως διασυνδέονται με την διεθνή Ισλαμική τρομοκρατία, τότε αντιλαμβάνεστε τι μηνύματα πηγαίνουν για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν όμως είναι έσωθεν η απειλή, τότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα περίτρανο γεγονός ότι η Αμερικανική κοινωνία, η οποία ήταν βία, βυθίζεται ακόμα περισσότερο στη βία, δεδομένου ότι τα τελευταία δύο χρόνια η Αμερικανική κοινωνία βιώνει το ένα γεγονός μετά το άλλον, μάλιστα με πολύ βίαιον τρόπο. Ειδικά στα ζητήματα όμως, προκατοχής, ναι, έτσι και γεγονότων στα σχολεία. Τώρα, εάν όμως είναι το πρώτο, η πρώτη ομάδα που περιγράφεται, Ισλαμιστές, τρομοκρατική οργάνωση κλπ. Αυτό λέτε μπορεί να δικαιολογήσει και μια αλλαγή, σκλήνηση στην εξωτερική αμερικανική πολιτική? Μπορεί να δούμε δηλαδή επεμβάσεις όπως τις παρακολουθήσαμε στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ? Θέλω να γίνω κατηγορηματικός. Όχι, και γιατί μάλιστα... υπάρχει διαφορετικός άνθρωπος, λέτε, στο Λευκό Οίκο. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε. Είναι μια πολύ προσεκτική και διαφοροποιημένη πολιτική αντίδραση και ρητορική από πλευράς αμερικανικής ηγεσίας. Φανταστείτε τώρα να ήταν ο Μπουш στην εξουσία. Θα είχαν φύγει ήδη τα αεροπλάνα. Προφανώς άρχιζε να λέει πάλι το Αμερικανικό Έθνος βρίσκεται κάτω από επίθεση, ότι υπάρχει εξωτερικός εχθρός και ούτω καθεξής. Τώρα είναι πολύ συγκρατημένος, διότι δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες, δεν υπάρχουν αποδείξεις για να καταδειχθεί η ταυτότητα τη ομάδα η οποία διενήργησε αυτή την τρομοκρατική επίθεση. Αλλά αν και αν ακόμα αποδειχθεί ότι προέρχεται από Ισλαμιστές, εδώ είναι η κατηγορηματική απάντηση, ότι δεν θα έχουμε επανάληψη του παρελθόντος όπως το έχουμε γνωρίσει μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2001. Αλλά αν συγκρίνουμε με τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2004 στη Μαδρίτη και του 2005 στο Λονδίνο, βλέπουμε ότι έχουν περάσει ώρες και δεν ξέρει κανείς, δεν έχει μια ισχυρή ένδειξη για το ποιοι κρύβονται πίσω.